προσκομαι. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Είπεν ο Κύριος στις εαυτού μαθητές, πως δύσκολον εστί τους πεπιθώτας επί της κρίμασιν, εις την Βασιλείαν του Θεού εισελθήν. Ευκοπότερον εστί κάμιλον διά της τριμαλιάς, της ραφίδος διελθήν, ή πλούσιον εις την Βασιλείαν του Θεού εισελθήν. Οι δε περισσώς εξεπλήσαντο λέγοντες προς εαυτούς, και τις δύνατε σωθήνε. Εμβλέψας δε αυτής ο Ιησούς λέγει, παρά ανθρώπης αδύνατον, αλλού παρά το Θεό, πάντα γάρ δυνατά εστί παρά το Θεό. Ήρξα το Δέο Πέτρος λέγειν αυτό, ειδού ημείς αφήκαμεν πάντα και οικολουθήσαμεν σοι. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπεν, αμήν λέγω ημίν ουδείς εστίν όσα φύκεν, οικίαν οι αδελφούς, οι αδελφάς, η πατέρα, η μητέρα, η γυναίκα, η τέκνα, η αγρούς, ένα και νεμού και του Ευαγγελίου, εάν μη λάβει εκατονταπλασίωνα, γίνεν το καιρό τούτο, οικίας και αδελφούς και αδελφάς, και μητέρας και τέκνα και αγρούς μεταδιωγμών και εν το αιώνι το ερχομένο ζωήν αιώνιον. Πολλοί δε έσονται πρώτοι έσχατοι και οι έσχατοι πρώτοι. Ήσαν δε εν τη οδόν αβαίνονται στις Ιεροσόλυμα και ειν προάγων αυτούς ο Ιησούς και θαμβούντο. Και ακολουθούντες εφοβούντο. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Δόξα εν υψίστης Θεό και εν πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Αυτόν τον ύμνον έψαλαν οι Άγιοι Άγγελοι τη νύχτα εκείνη της γεννήσεως του Χριστού μας. Ο αγγελικός κόσμος, οι επουράνιες δυνάμεις και αυτές έδωσαν την μαρτυρία τους για τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Και λέγει ο περίφημος Ιεροκήρυκας Νικηφόρος Θεοτόκης ότι λαμπροί μεν είναι οι χαρακτήρες του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, τους οποίους ο Άγγελος εφανέρωσε εις τον Ιωσήφ, τον Άγιον Ιωσήφ τον Μνήστορα. Και πολύ λαμπρότεροι όμως είναι οι χαρακτήρες εκείνοι που αποκάλυψε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ εις την Αγία Παρθένων Μαρία. Και αν παραβάλεις όσα είπε ο Άγγελος προς τον Ιωσήφ με εκείνα που εφανέρωσε ο Αρχάγγελος εις την Παρθένο, βλέπεις ότι τα Ευαγγέλια του Αρχαγγέλου καθαρότερα εφανέρωσαν την θεότητα του Ιησού Χριστού, γιατί αυτό συνέβη εις τα Χριστούγεννα. Ο Θεός γεννήθηκε στη γη. Ο Θεός φανερώθηκε ως άνθρωπος. Τούτο δε δεν είναι παράδοξο να αποκαλύπτει καθαρότερα ο Αρχάγγελος εις την Παναγία παρά ο Άγγελος εις τον Ιωσήφ τα της θεότητος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Διότι όσον υπερήχε η αγιότης της Θεοτόκου την αρετήν του Ιωσήφ, τόσο και τα προς αυτήν Ευαγγέλια υπερεύησαν αυτά που ευαγγελίστηκαν εις τον Ιωσήφ. Ο Άγγελος φανής κατόναρ στον Ιωσήφ αποδιώκει τον φόβον της αμαρτίας, λέγοντας, «Ιωσήφ, Υιός Δαβίδ, μη φοβηθείς παραλαβήν Μαριάμ τη γυναίκα σου». Ο Αρχάγγελος παρασταθείς ενώπιον της Παρθένου
όταν αυτή ήταν έξυπνος, ξύπνια δηλαδή, και όχι κοιμωμένη, όπως συνέβη με τον Ιωσήφ, εξορίζει μεν από την ψυχή της το φόβο της απάτης και όχι της αμαρτίας, δια του λόγου «Μη φοβού Μαριά», πλην αναγγέλει και τη χάρη την οποία αυτή βρήκε ενώπιον του Θεού και της λέγει «Έβρες γάρ χάριν παρά το Θεό, διώκει τον φόβον, πλην διώκει και τη λύπη και φέρνει τη χαρά, χαίρε και χαριτωμένη, κηρύττει την ένωση του Θεού με τον άνθρωπο, ο Κύριος μετά σου, και ευαγγελίζεται την ευλογία, ευλογημένη σοι εν γυναίξη». Βλέπετε πως η μένς αρχική προμήτωρ, η Εύα, για την αμαρτία της άκουσε το «πληθύνον πληθυνότας λύπα σου και το στεναγμόν σου, εν λύπεστε έξι τέκνα». Είναι αυτή η τιμωρία της Εύας που άκουσε από τα χείλη του Θεού «θα πληθύνω τις λύπες σου και το στεναγμό σου και με λύπες θα γεννάς τα παιδιά σου». Και άκουσε ακόμα το «επικατάρατος η γη εν της έργη σου». Η δε πνευματική μητέρα, η Μαριά, εξαιτίας της υπερβάλλουσας αρετής της, δέχθηκε το αντίθετο της λύπης, δηλαδή τη χαρά, και της κατάρας το βάλσαμο, δηλαδή την ευλογία. «Χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναίξη». Ο άγγελος είπε συντόμως στον Ιωσήφ ότι τη δυνάμη του Αγίου Πνεύματος ο Χριστός συνελήφθη εις την κοιλία της μητρός αυτού. Το γάρ εν αυτή γεννηθέν εκ Πνεύματος εστίν Αγίου, γι' αυτό μη φοβάσαι αμαρτία. Ο Αρχάγγελος φανέρωσε πλατύτερα στην Παρθένο της Θείας Ενανθρωπίσεως το έργον, υπόν ότι όχι μόνο δια της επελεύσεως του Αγίου Πνεύματος, αλλά και δια της δυνάμειος του Θεού και Πατρός ετελεσιουργήθη της σαρκώσεως του Λόγου το Μέγα Μυστήριο. «Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε και δύναμις υψής του επισκιάσεση». Ο άγγελος εξεφώνησε του Χριστού το όνομα «Τέξετε δε Υιόν και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν». Αυτά είπε εις τον Άγιο Ιωσήφ. Το αυτό είπε και ο Αρχάγγελος, πλην όμως προσέθηκε λέγοντας εις την υπεραγία Θεοτόκο ότι ο Ιησούς εστί μέγας και Υιός υψής του και ότι η βασιλεία αυτού είναι αιώνιος και ατελεύτητος. «Ούτως έστε μέγας, Υιός υψής του κληθήσετε και δώσει αυτό Κύριος ο Θεός τον θρόνο του Δαβίδ του πατρός αυτού και βασιλεύσει επί των οίκων Ιακώβης του αιώνας και της βασιλείας αυτού ουκέστε τέλος». Και πράγματι ο Κύριος βασιλεύει στον οίκον Ιακώβ, στον αίων λαών των Ισραήλ της χάριτος, μέσα εις την Εκκλησία και διά της Εκκλησίας και της βασιλείας του δεν θα υπάρξει τέλος. Όπως ακριβώς μας το έχει πει, ότι η Εκκλησία δεν θα έχει τέλος. Και είπε τέλος πάντων ότι αυτός είναι ο Άγιος, αυτός είναι ο Υιός του Θεού, διό και το γενόμενον εξού Άγιο κληθήσετε, Υιός Θεού. Αυτά είπε ο Αρχάγγελος στην υπεραγία Θεοτόκου. Ο γεννηθής λοιπόν εκ της Παρθένου είναι ο καθαιρέτης της αμαρτίας, αυτός που καθαίρεσε, έδιωξε την αμαρτία, και καθένας που ενώνεται με τον Χριστό μπορεί και αυτός να νικά την αμαρτία, την κάθε αμαρτία. Αυτός που γεννήθηκε από την Παρθένο είναι ο διώκτης της λύπης, ο χορηγός της χαράς, αυτός που διανέμει την ευλογία, αυτός που δίνει τη χάρη, ο Ιησούς, ο Σωτήρας του κόσμου. Αυτός
επελεύση του Αγίου Πνεύματος και δυνάμει του Θεού και Πατρός, συνελήφθη στην κοιλία της Μητρός και σάρκα λαβών εξ αυτής εγεννήθη. Αυτός είναι ο Μέγας Υιός του Υψίστου, ο Βασιλεύς των αιώνων, Αυτός που έχει βασιλεία ατελεύτητη, Αυτός είναι ο Άγιος, Αυτός είναι ο Υιός του Θεού, Αυτός είναι ο Θεός και άνθρωπος, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Αυτοί είναι οι λαμπροί χαρακτήρες του Ιησού Χριστού, τους οποίους ζωγράφησαν οι Άγιοι Άγγελοι. Αυτές είναι οι μαρτυρίες των επουρανίων δυνάμεων, για τον οποίον μαρτυρήθη η θεότητα του Ιησού Χριστού πριν ακόμα γεννηθεί. Μαρτυρίες οι οποίες εφραίνουν την καρδιά και γεμίζουν την ψυχή των ανθρώπων της ελπίδος της σωτηρίας. Εάν ο μονογενής Υιός του Θεού κατήλθε από το ύψος της Θείας αυτού δόξας στο βάθος της ανθρώπινης ταπεινώσεως και Θεός ον αληθινός εκένωσεν εαυτόν μορφήν δούλου λαβών, εάν έλαβε το όνομα, το υπερπάν όνομα, δηλαδή το όνομα Ιησούς, που σημαίνει Σωτήρας, εάν ήλθε στον κόσμο, ούχι να κρίνει τον κόσμο, αλλή να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού, εάν ήλθε στον κόσμο να αμαρτωλούς σώσε, χαίρετε λαοί και αγαλιάστε, χαρά επέλαμψε και αγαλίασης και σωτηρία σε όλους τους εν κόσμο ανθρώπους. Εξαλείφθηκε η αμαρτία, έπαψε η λύπη, λύθηκε η κατάρα, εξύνθησε η ευλογία, κλείστηκε η θύρα της κολάσεως, άνοιξε εκείνη του παραδείσου. Πάντες ήμεθα σε σωσμένη, πάντες κληρονόμοι της επουρανίου βασιλείας. Βεβαίως για όλους ισχύει η δωρεά, αλλά ποιοι την παίρνουν? Αυτοί οι οποίοι θέλουν, αυτοί οι οποίοι εργάζονται προσωπικά με τις Άγιες εντολές, τις Άγιες αρετές, με την συνεργαζόμενη με τη Θεία Χάρη, και έτσι καθαρίζουν την ψυχή τους, την καρδία τους και την κάνουν δεκτική της Θείας Χάρης, την κάνουν δεκτική του Σωτήρος, και έτσι μοιάζουν και αυτοί εις την υπεραγία Θεοτόκο και συλλαμβάνουν μέσα τους πνευματικός τον Υιόν και Λόγο του Θεού και φτάνουν εις σιγά σιγά εις άνδρα τέλειων, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Ας αγωνιστούμε, αδελφοί μου, και εμείς να ζήσουμε τα Χριστούγεννα εφέτους με τον Χριστό μέσα στην καρδία μας, να τον βλέπουμε να γεννάται και να αυξάνεται και να είναι ενωμένος μαζί μας, και έτσι η χαρά μας θα είναι ανεκλάλητη και αιωνία. Το δε Θεό ημών δόξα πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Είχομαι.